ψυχογενής ανορεξία αποτελεί μια μάστιγα της εποχής μας. Το τελευταίο διάστημα τα νούμερα αυξάνονται, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ενώ μέχρι τώρα μιλούσαμε ότι είναι ένα γυναικείο εντός εισαγωγικών χαρακτηριστικό, τώρα λέμε ότι είναι και αντρικό γιατί αρχίζει και απευθύνεται και στους άντρες. Τα ποσοστά μιλάνε για ένα 1,5 με 5%, αλλά υπάρχουν και δείκτες πολύ μεγαλύτεροι, ιδιαίτερα σε ανορεκτικές συμπεριφορές σε έφηβα κορίτσια. Είναι ένα αρκετά επικίνδυνο φαινόμενο, λόγω του ότι έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου, μπορεί κάποιες φορές να καταλήξει θανατηφόρο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εμπλέκει μέσα την οικογένεια, το σχολείο και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή του παιδιού. Άρα μπορούμε να μιλάμε για μια σύγχρονη μάστιγα, μια μόδα κακή, η οποία μας έχει έρθει από την Αμερική και την Ευρώπη και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα είναι και χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Η επικοινωνία διαιτολόγου-πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το τελευταίο διάστημα, οι περισσότεροι από τους πελάτες, λόγω του διαδικτύου, της τηλεόρασης, έχουν ενημέρωση για πλήθος διατροφικών θεμάτων. Ουσιαστικά, λοιπόν, η βάση του διαιτολόγου και η δουλειά του διαιτολόγου δεν είναι μόνο να δώσει διατροφικές πληροφορίες, που κάποιες από αυτές σίγουρα θα τις ξέρει ο πελάτης, είναι να του δείξει και τις παγιδεύσεις που έχει, στον τρόπο που τρώει, στο γιατί τρώει συγκεκριμένες τροφές, να του μιλήσει συχνά και για αυτό που λέμε συναισθηματικό φαγητό, ότι τρώει για να καλύψει συναισθηματικές του ανάγκες. Και για να το μάθει βέβαια να τρέφεται σωστά, να κάνει διατροφή συγχρόνως, είναι ιδιαίτερο σημαντική αυτή η σχέση, λόγω του ότι οι άνθρωποι πλέον δεν επικοινωνούν και αρχίζουν και επικοινωνούν μέσω κοινωνικών δικτύων, social media ή οτιδήποτε, οπότε τείνουν να αντικαταστήσουν το διαιτολόγο με έτοιμες δίαιτες ή με συμπληρώματα διατροφής ή με οτιδήποτε άλλο θα βρουν από το διαδίκτυο. Ο διαιτολόγος λοιπόν καλείται ως ανθρώπινο όν να σταθεί, να μεταδώσει τις γνώσεις του με έναν τρόπο που θα κάνει τον πελάτη να ξεμπλοκάρει από όλη αυτή τη διαδικασία. Το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο συχνά οι διαιτολόγοι χρειάζεται να παραπέμψουν κάποιο πελάτη στον ψυχολόγο. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι ο διαιτολόγος είναι ο άγνωστος στο τρένο που έρχεται πολύ συχνά, του λέει ο πελάτης θέματα ψυχολογικά που τον απασχολούν και φεύγει. Η παραπομπή είναι αρκετά δύσκολη. Χρειάζεται να γίνει με έναν τρόπο ώστε ο πελάτης να νιώσει ότι δεν είναι ένα περίεργο δέμα, αλλά είναι ένα δώρο, να νιώσει ότι είναι αποδεκτός από τον διαιτολόγο και συγχρόνως να νιώσει ότι θα πάει σε ένα ψυχολόγο, όχι γιατί έχει πρόβλημα ή γιατί έχει μια έντονα διαταραγμένη συμπεριφορά, αλλά για να συζητήσει και να λύσει θέματα που τον απασχολούν και τα οποία βέβαια δεν είναι δουλειά του διαιτολόγου. Η παραπομπή είναι δύσκολη και γι' αυτό χρειάζεται ο διαιτολόγος να το κάνει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην νιώσει ο πελάτης ότι απειλείται ή ότι με κάποιο τρόπο απορρίπτεται από τον ίδιο.